Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ήρθε η ώρα για τον Πρωθυπουργό να περάσει το κατόφλι του Λευκού Οίκου, κάτι το οποίο το Μέγαρο Μαξίμου επιδίωκε το προηγούμενο διάστημα. Στο επίκεντρο της συνάντησης του Αλέξη Τσίπρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο θα βρεθούν ζητήματα ασφαλείας, οι περιφερειακές εξελίξεις, τα εθνικά θέματα, τα ενεργειακά, αλλά και τα της παρουσίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι ο ρόλος της Σούδας στην Κρήτη, μιας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ΝΑΤΟ λόγω και της στρατηγικής της θέσης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν την αναβάθμιση της βάσης με πιθανή επέκταση δραστηριοτήτων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες έχουν περιθώριο 2 μηνών για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου που οδηγεί σε έμεσο αφορολόγητο όριο με δαπάνες που θα γίνουν με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Για να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου, λοιπόν, οι φορολογούμενοι καλό θα είναι να ελέγξουν από τώρα τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιήσει με ηλεκτρονικό χρήμα, ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Τα στοιχεία που αναγράφονται στις αναλυτικές καταστάσεις των τραπεζών είναι αυτά που θα επικαλεστούν οι φορολογούμενοι το 2018 κατά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, προκειμένου να δηλώσουν τις δαπάνες με πλαστικό χρήμα και να κατοχυρώσουν την έκπτωση. Όλο ένα και περισσότερα τηλέφωνα από φαντς που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα δέχεται ο Κρίστιαν Τόμας, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Συμβουλευτικού Κλάδου της KPMG. Μιλώντας στο insider.gr, εκτιμά ότι η Ελλάδα συνεχίζει να έχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες ανάπτυξης. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός προορισμός είναι να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας, ένα πλήρως ξεκάθαρο και σταθερό φορολογικό περιβάλλον, καθώς και εφαρμογή ενός μακροπρόθεσμου εθνικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό ανοίγμα της συνεδρίασης, με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσα 767,23 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,19%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.